Σημείο της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ισραήλ, κύριε Ζωκράτους, είναι ότι 2 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να πάει στην Αθήνα, στην Αίγυπτο, στο Παρίσι και τώρα στο Ισραήλ. Δεν είναι καθόλου τυχαία. Η επίσκεψη αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική και μάλιστα έγινε και σε μια στιγμή που ήδη οι Ισραηλινοί, ο πρόεδρος του Ισραήλ, τόνισε ότι νιώθει την Κύπρο σαν μια φίλη της σε μια δύσκολη στιγμή τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να επισκέπτεται το Ιεροσόλυμα. Σε αυτές τις επαφές, 4 ήταν τα βασικά σημεία που απασχόλησαν τις συζητήσεις που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι διμερείς σχέσεις, τα θέματα ενέργειας που είναι πάρα πολύ σημαντικά, το θέμα της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδος και το πώς μπορεί η Κύπρος να εμπλακεί ενεργά στο φόρουμ Νέτζεφ λόγω του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στη νέα δυναμική για, τις αλλαγές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόρπου τώρα που ομαλοποιούνται οι σχέσεις Ισραήλ με τα αραβικά κράτη. Αυτό που μου είπατε κύριε Σοκάρος ήταν ένα κομμάτι από τα θέματα των διμερών σχέσεων. Στις διμερείς μας σχέσεις, εκείνο που κυριάρχησε στις συνομιλίες ήταν το θέμα του Double Tax Agreement, όπου ξανασυζήτησαν και δεσμεύτηκαν οι δύο πλευρές να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατό και συζητήθηκαν και μάλιστα συγκεκριμένες ενέργειες. Το δεύτερο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η Κύπρος πώς μπορεί να συνεχίσει τις προσπάθειες με συγκεκριμένες ενέργειες για ενίσχυση των σχέσεων Ισραήλ-Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενεργοποιηθεί ώστε να δοθεί συνέχεια και να γίνει το επόμενο Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ που μια ομαλοποίηση σχέσεων και μια αναθέρμανση σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ που ξεκίνησε από το 2020. Είχαμε πρόσφατα και το Συμβούλιο Σύνδεσης. Το τρίτο πολύ σημαντικό θέμα των διμερών σχέσεων ήταν οι εμπορικές και επενδυτικές συναλλαγές μας, καθώς και θέματα τουρισμού που αφορούν και τις δύο χώρες και μάλλον μας αφορούν πάρα πολύ. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο των διμερών σχέσεων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε και το θέμα της μετάβασης τουριστών στα κατεχόμενα επενδυτικών δραστηριοτήτων εκεί. Υπήρξε μια πολύ θετική ανταπόκριση του κ. Νετανιάχου να δούμε πώς μπορούν να αναχαιτιστεί αυτή η προσπάθεια. Θα αναλάβει δηλαδή πρωτοβουλίες, τι έχει πει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για τα θέματα επενδύσεων. Θα ενημερώνονται καλύτερα και οι Ισραηλινοί, αλλά και με κάποιες άλλες κινήσεις. Αυτό είναι εναπόκειται στον ίδιο και θα το συζητήσουμε αργότερα. Σας είπα όμως ένα πλαίσιο διμερών σχέσεων, το οποίο συζητήθηκε που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Μετά, το πιο σημαντικό, αν με ρωτάτε και ως δημοσιογράφο, αλλά και ως συμμετέχοντας στην αποστολή με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι το θέμα της ενέργειας. Ναι. Συζητήθηκαν θέματα για συνεργασία στην περιοχή προς αξιοποίηση του φυσικού αερίου από κοινού με την Κύπρο. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της δημιουργίας κατάλληλων υποδομών στην Κύπρο για το φυσικό αέριο. Ναι. Και συζητήθηκαν επίσης και θέματα που εκκρεμούν αναφορικά με τα κοιτάσματα Αφροδίτη. Για το Αφροδίτη, έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Όχι, συμφώνησαν ότι επήγει το θέμα και η ολοκλήρωση αυτού του ζητήματος. Εγώ θα εστίαζα περισσότερο στο θέμα της αξιοποίησης του φυσικού αερίου από κοινού με την Κύπρο και στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών στην Κύπρο για το φυσικό αέριο. Δηλαδή, συζητήθηκαν, θέλω να πω, εκτενώς θέματα ενέργειας και πιο συγκεκριμένα ανάγκη για σχεδιασμό και κατασκευή υποδομών στην Κύπρο, ώστε να επισφευθεί η μεταφορά φυσικού αερίου προς την Κύπρο για σκοπούς μείωσης του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής και, αν θέλετε, εξαγωγής ποσοτήτων σε υγροποιημένη μορφή προς τις διεθνείς αγορές. Δηλαδή, πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε αγωγό για μεταφορά φυσικού αερίου από γειτονικά στην Κύπρο κοιτάσματα. Δημιουργία υποδομών υγροποίησης του φυσικού αερίου στην Κύπρο με πλωτή μονάδα ή χερσαία τεχνολογία, την λεγόμενη modular. Το Ισραήλ, θέλω να σας πω ότι θεωρεί την Κύπρο μια πολύ σοβαρή εναλλακτική λύση. Ναι. Ώστε το φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του να μπορεί να διοχετευτεί και μέσω της Κύπρου στην ευρωπαϊκή αγορά. Όλα αυτά είναι σημαντικά που συζητήθηκαν χθες, γιατί
Βλέπω ότι στον εντάξει, τύπο... έπεσε και το αποτελεσματικά. Ναι. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. Εννοείται ότι δόθηκε περισσότερη έμφαση ως προς τη συζήτηση που έγινε για το βάρος. Σε κάτι που αφορούσε για διμερίσκες ναι. Και ήταν ένα από τα πολλά θέματα των διμερίσκες. Εντάξει, επειδή είναι και ένα θέμα όμως που επικρατεί όμως, στην... Όμως η ναι. Γεωπολιτική, η γεωστρατηγική συμμαχία στην περιοχή με το Ισραήλ, το θέμα της ενέργειας, του φυσικού αερίου, η τριμερή συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδος ήταν το άλλο μεγάλο θέμα ναι. Που απασχόλησε τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας τόσο με τον Πρόεδρο του Ισραήλ όσο και με τον Πρωθυπουργό. Θέλω να θυμίσω ότι ο κ. Νετανιάχου στην προσφώνηση του κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη μίλησε για πολύ σταθερή συμμαχία. Μάλιστα. Με πολλές προοπτικές. Και θέλω να σας πω ότι συζητήθηκε διεξοδικά. Και συμφωνήθηκε να προωθηθεί και ο σχηματισμός 3+1, 3+1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιδιωχθεί σύνοδος σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Και γι' αυτό προς αυτήν την κατεύθυνση συμφωνήθηκαν οι επόμενες ενέργειες των δύο χωρών. Άρα είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Εκτός από τις διμερείς, η ενέργεια, η τριμερή συνεργασία. Κατανοητό, κύριε Παπαδοπούλε, κατανοητό. Αποτιμάται πολύ. Κύπρου, αν μπορούμε, ναι. Στο Forum Nation. Λοιπόν, αποτιμάται πολύ σημαντική αυτή την παρουσία και αυτή την επίσκεψη του Πρόεδρου του Ισραήλ. Τώρα, να πάμε λίγο στις κυρώσεις, κύριε Παπαδόπουλε, και στον δεύτερο φάκελο που, όπως λέει και ο τύπος, έχει φτάσει στην Λευκοσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται και ένας τρίτος, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ναι, παραλάβαμε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο και ένα δεύτερο φάκελο με τις πληροφορίες που ζητάμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Γνωρίζαμε ότι θα ερχόταν. Το αναμέναμε. Mm-hmm. Είναι ένας φάκελος, ο οποίος είναι πιο τεχνοκρατικός αυτή τη φορά. Υπάρχει μια ανάλυση και μια έκθεση για διάφορες δραστηριότητες φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν τεθεί σε καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Θα μελετηθεί και αυτός από την νομική υπηρεσία, θα αποσταλεί στην νομική υπηρεσία, όπως και οι προηγούμενες πληροφορίες, για να δούμε αν έχουν παραβιαστεί και που έχουν παραβιαστεί νομοθεσίες για να γίνουν τα δεόντα. Κύριε Παπαδόπουλε, η κυβέρνηση σκοπεύει να παρέμβει στο θέμα που έχει να κάνει με εργαζόμενους στις εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτές τις λίστες, γιατί ενδεχομένως να δούμε και άλλους πέραν από αυτές τις δύο που ακούσαμε, όπου έχουν παγωποιηθεί λογαριασμοί για την αντιμισθία. Το ζητούμενο είναι εάν η κυβέρνηση μπορεί να προβεί σε ενέργειες, γιατί έστειλαν και επιστολές οι εργαζόμενοι. Κάποιοι άλλοι σε θυγατρική έχασαν τη δουλειά τους. Λοιπόν, το γνωρίζουμε και ανησυχούμε και εμείς και θέλουμε. Δεν τι θέλουμε τι να μπορείτε να κάνετε άνθρωποι. Για αυτούς τους εργαζόμενους, δεν φταίνε οι εργαζόμενοι για οτιδήποτε. Νομίζω ότι συζητούμε και με τις ΗΠΑ αυτό το θέμα. Mm-hmm. Νομίζω είναι θέμα και των τραπεζών, αλλά είναι θέμα. Υπάρχει και μια ειδική επιτροπή στο ΣΥΟΚ, στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου υποβάλλονται τα αιτήματα για να δοθούν εξαιρέσεις. Και έχει γίνει και στο παρελθόν για ανθρώπους που πρέπει να πληρωθούν. Ναι, σωστά, σωστά το λέτε. Κυρώσεις. Αλλά αυτές οι εξαιρέσεις αφορούν κυρώσεις που έχουν να κάνουν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για τις Αμερικανικές Αρχές είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ανάλογη επιτροπή στην οποία πρέπει να αποταθούμε στις ΗΠΑ. Και το έχουμε κάνει, λέτε. Θα γίνουν ό,τι είναι δυνατόν και το ταχύτερο δυνατόν για να μπορέσουν να πληρωθούν εκείνοι που πρέπει να πληρωθούν και να μην θυματοποιηθούν εργαζόμενοι. Και οι οικογένειες οι οποίες ζουν ή εργάζονται στην Κύπρο. Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, ως προς τον τρίτο φάκελο που αναμένεται από τις ΗΠΑ, γνωρίζετε πότε θα αποσταλεί αυτός? Όχι, δεν ξέρω. Ξέρετε, είναι μια διαδικασία, κυρία Σάβα. Αυτά τα γράφα που μας στέλνουν, ναι. Αυτές οι εκθέσεις που μας στέλνουν, οι Αμερικανοί είναι χαρακτηρισμένα. Και υπάρχει μια διαδικασία, μια νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποχαρακτηριστούν και να φτάνουν. Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Μάλιστα. Θέλω όμως να σας πω και για τα στοιχεία από την Βρετανία, ότι αναμένουμε και τα στοιχεία από την Βρετανία και να σας αποκαλύψω ότι στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υπουργό Ευρώπης της Βρετανίας, προχθές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξανά άρχισε το θέμα. Μάλιστα. Το συζήτησε μαζί του το θέμα. Ναι. Και υπενθύμισε ότι έχουμε συζητήσει τα στοιχεία και αναμένουμε. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Και εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι αυτό που λέχθηκε χθες από πλευράς της Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι δηλαδή μελετάται η ποινικοποίηση.